984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την παρέτηση Νίκου Κοντζιά. Σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται για μια απόφαση που έχει σαν στόχο να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας για την επιτυχή ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί από εδώ και στο εξής καμία δηλωσία και καμία προσωπική στρατηγική που θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή πορεία της χώρας κατά την έξοδο από τα μνημόνια. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να προχωρήσουν με την συνταγματική αλλαγή που απαιτείται, προκειμένου να εφαρμοστεί η Συμφωνία των Πρεσπών, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία άλλη ευκαιρία, καθώς η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε οποιοδήποτε οργανισμό με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός και σειρά υπουργών έκαναν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις επιλογές τους και κατόπιν εγώ τις δικές μου, έγραψε ο Νίκος Κοντζιάς στο Twitter λίγο μετά την ανακοίνωση της παρέτησής του. Είναι καλό να θυμούνται όμως το στίχο «Βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν ότι είμαι σπόρο», συνέχισε. Ευχαριστήριο μήνυμα για τη συμβολή του Νίκου Κοντζιά στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στην επίτευξη της Συμφωνίας των Πρεσπών έστειλε το Αμερικανικό State Department. Τη διαφύλαξη της Συμφωνίας των Πρεσπών ζητά ο Ευρωπαίος Επιτρόπος Γιωχάνες Χάν με ανάρτησή του στο Twitter, ευχαριστώντας παράλληλα τον κύριο Κοντζιά για τη συνεργασία που είχαν. Εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, καθώς ενώ τάχθηκε κατά της δηλωσίας, απέπεμψε τον θερμότερο υποστηρικτή της Συμφωνίας και κράτησε στην κυβέρνηση τον Πάνο Καμένο, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είπε μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα, ειδικά σήμερα, σε αυτές τις κρίσιμες γεωπολιτικές συγκυρίες, χρειάζεται μια κυβέρνηση σταθερή, αποφασισμένη που θα μιλάει με μια φωνή και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν την έχει σήμερα, θα την αποκτήσει όμως σύντομα μετά τις επόμενες εκλογές, όπως είπε. Την άποψη ότι δεν βρίσκει κανένα πολιτικό λόγο για την παρέτηση Κοντζιά και ότι δεν τέθηκε ποτέ το δίλημα Κοντζιάς ή Καμένος, εξέφρασε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ο Πρωθυπουργός έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν σαφές, ότι δεν θα επιτρέπει και την ασυνείδητη πρόκληση αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης, αλλά και δεν θα ανοιχτεί οποιαδήποτε δηλωσία. Ο κ. Τζανακόπουλος αναφέρθηκε και στις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη στα Σκόπια για τη συνταγματική αλλαγή, λέγοντας πως ο κ. Ζάεφ δίνει μια μεγάλη μάχη και ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προχωρήσει η Συμφωνία των Πρεσπών και να αρχίσει μια νέα περίοδο συνεργασίας στα Βαλκάνια. Σε κρίσιμες γεωπολιτικά στιγμές, ερωτηματικό, η γνώση στο τιμόνι του ΙΠΕΞ, η παρακαταθήκη του Νίκου Κοντζιά στο ΙΠΕΞ είναι σίγουρα η επιτυχής χειρισμοί του στο Κυπριακό, που γλίτωσαν τρεις φορές το θέμα και τον ελληνισμό από ξαφνικό θάνατο σε αυτό. Στα αρνητικά του, η διφορούμενη Συμφωνία των Πρεσπών, λέει ο καθηγητής στο Πάντιο, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στον 984, σημειώνοντας ότι σε αυτή την κυβέρνηση ήταν το απόλυτο πρόσωπο γνώσης βαθιάς των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, που είναι αμφίβολο αν υπάρχει άμεσος αντικαταστάτης του σε αυτό γνωστικά. Το Κυπριακό είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο αν δεν το ξέρεις καλά, έχεις πρόβλημα. Και το μεγάλο πλεονέκτημα του Κοντζιά ήταν το γνώριζε άριστα ως θέμα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το χειρίστηκε εξαιρετικά καλά. Ναι. Δυστυχώς δεν έδειξε την αντίστοιχη προσοχή και στο θέμα με το Μακεδονικό και είχαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά στο Κυπριακό το χειρίστηκε άψογα και επειδή το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι το Κυπριακό και θα είναι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, χρειαζόμαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος χρειαζόμασταν κάποιον άνθρωπο που να ξέρει το Κυπριακό και να ξέρει τους βασικούς παίκτες. Ας υποθέσουμε η Συμφωνία των Πρεσπών είναι όλο το παιχνίδι της Αμερικής για το Σκοπιανό. Ας υποθέσουμε ότι πάνε για εκλογές. Αμέσως μετά τις εκλογές ξαναβγαίνει πάνω στο τραπέζι η Συμφωνία των Πρεσπών. Παραμένει υπογεγραμμένη και ανοιχτή, έχει κυρωθεί, άρα ισχύει για προβλήματα Σκοπίων. Και οι Σκοπιανοί είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε συνταγματικές αναθεωρήσεις. Άρα το θέμα παραμένει πάνω στο τραπέζι. Το θεωρητικό Plan B, το σχέδιο Β Καμένου, δεν θα τεθεί ούτε και μετά τις εκλογές. Θα πρέπει να αποτύχει η συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή να μην μαζέψει ο Ζάεφ τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών
Και σε αυτή την περίπτωση να πούμε πράγματι έχει κλείσει το θέμα. Δεν υπήρχε καμία ουσιαστική πολιτική διαφωνία, αλλά μία έντονη προσωπική διαφορά ως αποτέλεσμα της ψυχοσύνθεσης των Κοντζιά Καμένου που οδήγησε στην παρέτησή του, είπε, ξύπε στον 1984, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Θεσσαλονίκης Κώστας Ζουράρης. Ο ίδιος επανέλαβε ότι δεν θα ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών αν έρθει στην Ελληνική Βουλή, όπου όμως εκτίμησε ότι ο κύριος Τσίπρας θα έχει 155 βουλευτές για να την περάσει, οπότε διέβλεψε ότι οι εκλογές δεν είναι επιθυρές. Στα δυτικά της Κύπρου βρίσκεται από χθες το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας Μπαρμπαρός με αποστολή τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών σε μέρος της θαλασσίας περιοχής, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην Πάφο και στην Κρήτη. Το σκέλος των σεισμικών ερευνών συνήθως προηγείται των γεωτρήσεων, κάτι που προετοιμάζει για το επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από την έξοδο του πλωτού γεωτρύπανου Φατίχ, το οποίο παραμένει προς το παρόν στο λιμάνι της Ατάλειας. Για νέα τουρκική πρόκληση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Η νέα πρόκληση δείχνει ότι η Τουρκία συνεχίζει δράσεις που προκαλούν ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενο προς την Άγκυρα, υπενθύμησε ότι η διενέργεια, αναλόγων ερευνών, προϋποθέτει άδεια από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Διμερείς συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα με τον Πρωθυπουργό της Κίνας και τον Αντιπρόεδρο της Ινδίας στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της Ευρωασιατικής Συνόδου, στην οποία μετέχουν 51 χώρες, εκ των οποίων 21 από την Ασία, την Ελβετία και την Νορβηγία. Οι εν λόγω συναντήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς αφορούν δύο χώρες με μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Το προσφυγικό και η ασφάλεια στην Ευρώπη στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Χίου με τη συμμετοχή του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα. Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά όταν Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, απευθυνόμενος στον Υπουργό, τον επιτίμησε για τη χρήση του όρου πρόσφυγες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μεταναστών σε Λέσβο και Χίο σήμερα για τον εγκλωβισμό του στα νησιά. Σύγχρονες φυλακές στα hot spots για τους πρόσφυγες. Προσφυγές στα ελληνικά νησιά και απάνθρωπες οι συνθήκες διαβίωσής τους, λένε οι γιατροί χωρίς σύνορα μετά τις καταγγελίες της διοίκησης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, που τους κατηγορεί ότι δίνουν στη δημοσιότητα αναξιόπιστα ιατρικά στοιχεία αναφορικά με τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών. Μιλώντας σήμερα στον 984, ο Απόστολος Βεΐζης, γιατρός και διευθυντής προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, περιέγραψε με μελανά χρώματα τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στη Μόρια αλλά και στα υπόλοιπα hot spot που λειτουργούν στα νησιά, αποκαλώντας τα ως σύγχρονες φυλακές της Ευρώπης. Στον καταβλισμό της Μόριας υπάρχει καταρχάς ένας πληθυσμός που είναι παραπάνω από ό,τι χωράει και η συζήτηση αν είναι τρεις φορές επάνω ή είναι δυόμιση ή τέσσερις φορές επάνω, νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι για πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να φανταστείτε, σωστά, όταν οι άνθρωποι φτάνουν, περιμένουν τουλάχιστον 6 μήνες για να γίνει ο εντοπισμός της ευαλωτότητάς τους. Χρειάζεται για αυτούς σχεδόν ένα χρόνο για να κάνουν το πρώτο αίτημα για το άσυλο και αναμένοντας όλες αυτές τις διαδικασίες και παραμένοντας σε αυτόν τον ακατάλληλο απάνθρωπο χώρο, ένας χώρος που δεν παρέχει αυτή τη στιγμή το μίνιμουμ που θα έπρεπε να δώσει κανείς βάσει και των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των προδιαγραφών της ΕΠΑ της Αρμοστίας. Η παραμονή αυτών των ανθρώπων σε μεγάλα χρονικά διαστήματα με έναν μισό τον πληθυσμό να ζει σε σκηνές. Έχουμε 1/3 του πληθυσμού να είναι παιδιά και μαζί με τις γυναίκες είναι ένα 50%. Είναι ένας πληθυσμός ο οποίος στην καθημερινότητα δεν κοιμάται σωστά, δεν τρέφεται σωστά, δεν καλύπτει τις συνθήκες υγιεινής. Πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 9 ώρες την ημέρα για τα 3 γεύματα. Πρέπει να περιμένει την ώρα για την τουαλέτα. Φοβούνται οι γυναίκες το βράδυ να πάνε στην τουαλέτα λόγω δεν υπάρχει φως. Και τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε καταγράψει στα πλαίσια της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και των βιασμών έχουν συμβεί στις σκηνές όπου οι γονείς φεύγουν να πάνε να πάρουν το συσίτιο ή να πάνε να δούνε τη σειρά τους στην υπηρεσία ασύλου και έχουν γυρίσει πίσω και έχουν βρει τα παιδιά τους ή τις γυναίκες τους, οι οποίες είναι μόνοι τους, να είναι θύματα αυτών των βιασμών. Η κατάσταση δεν θα αλλάξει με τη μεταφορά κάποιων ανθρώπων. Θα πρέπει στον καταβλισμό της Μόρας όπως και στους υπόλοιπους, πρόσφατα είχα πάει, γιατί δουλεύουμε και στη Χίο, στη Διάλ, η κατάσταση μόνο θα αλλάξει όταν οι άνθρωποι θα παραμένουν σε φυσιολογικές συνθήκες.
θα υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες θα διαθέτουν για το μίνιμουμ των αναγκών. Παράλληλα, για τους ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρονται στην ενδοχώρα, θα πρέπει να μεταφέρθουν σε κατάλληλες συνθήκες και εκεί και να καλυφθούν τα προβλήματά τους. Αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω από το 1,4% στο 1,5% την εκτίμησή της για το ρυθμό ανάπτυξης του 2017 η Ελστάτ, σύμφωνα με χθεσινή της ανακοίνωση, καθώς η καταναλωτική δαπάνη αποδείχθηκε τελικώς υψηλότερη από την αρχική. Σε αντίθετη πτωτική κατεύθυνση κινήθηκε ωστόσο η εκτίμηση για τις επενδύσεις. Έτοιμα για λήψη πρωτοβουλίων και θαραλέα αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, απέστειλε με υπόμνημά του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου προς τους εκπροσώπους της πολιτικής και νομοθετικής εξουσίας της χώρας στη Βουλή, καθώς και σε θεσμικά όργανα και φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επέκταση της υποχρέωσης εγκατάστασης POS σε δεκάδες επαγγέλματα, όπως θέατρα κινηματογράφους, ταξί περίπτερα, προχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική απόφαση θα εκδοθεί σύντομα και οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει σε διάστημα 3 μηνών να εγκαταστήσουν τα αυτόματα μηχανήματα για συναλλαγές με κάρτες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, καθώς επίσης και η μείωση του ορίου για συναλλαγές με μετρητά από τα 500 ευρώ που είναι σήμερα στα 400 ή τα 300 ευρώ. Η σχετική απόφαση αναμένεται στο τέλος του μήνα. Εντολή στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να μην δέχονται πλέον δηλώσεις ακινησίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων σε περιπτώσεις που το αυτοκίνητό τους τέθηκε σε ακινησία λόγω αφαίρεσης πινακίδων και αδείας κυκλοφορίας, επειδή πιάστηκαν να κυκλοφορούν ανασφάλιστοι, έδωσε η ΑΔΕ, κάνοντας μάλιστα λόγο για κατάχρηση της σχετικής δυνατότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας και ας μην κυκλοφορούν το αυτοκίνητό τους λόγω αφαίρεσης πινακίδων. Με εγκύκλιο του διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, διευκρινίζει ότι κακώς οι εφορίες δέχονταν ως τώρα ως αναγκαστική ακινησία την αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας από την τροχέα, για το λόγο ότι εφόσον αυτό συμβεί, το όχημα κυκλοφορούσε ανασφάλιστο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πάρει άμεσα πίσω τις πινακίδες πληρώνοντας το σχετικό πρόστιμο. Πρόστιμο που ανέρχεται σε 150.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας που διαπιστώθηκε ότι προβαίνουν σε μη μόνιμες κλήσεις προς τους πελάτες τους για την προώθηση προϊόντων. Σχεδόν ένα παιδί στα 7 στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ζει στη φτώχεια και η παιδική φτώχεια αυξήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια στα 2 τρίτα των χωρών αυτών, επεσήμανε ο ΑΣΑ χθες. Κατά μέσο όρο, το ποσοστό των φτωχών παιδιών ανερχόταν την περίοδο 15-16 στο 13,4% στα κράτη-μέλη του ΟΣΑ, δηλαδή αν έχει έπληται ένα παιδί στα 7, έναντι ποσοστού ένδυας 11,8% στο γενικό πληθυσμό. Υπογράμμισε ο οργανισμός σε σημείωμα που έδωσε στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της φτώχειας. Οι δείκτες παιδικής φτώχειας είναι ιδιαίτερα υψηλοί σε Χιλή, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Τουρκία. Στα 4,626 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Διαμορφώθηκαν για τη χώρα μας οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, όπως προκύπτει από την έρευνα συνόρων και σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Κρήτη για μία ακόμα φορά έπαιξε το δικό της καθοριστικό ρόλο στην τουριστική οικονομία της χώρας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αφίξεων εισπράξεων τη φετινή τουριστική σεζόν. Πλέγμα για το θρησκευτικό τουρισμό, η αντιπαράθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με αυτό της Μόσχας. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία απαγόρευσε στους Ρώσους προσκυνητές να εξομολογούνται και να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων στο Άγιο Όρος, το οποίο υπάγεται στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Άγιο Όρος είναι ο αγαπημένος προορισμός για Ρώσους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το BBC, μάλιστα, πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανίσει από το 2005 Ρώσοι επιχειρηματίες για συντήρηση ιερών μονών, αποκατάσταση δρόμων, κατασκευή παρεκκλησίων, όπως επίσης και ανακατασκευή κατεστραμμένων κτηρίων. Άνοιξε ο χώρος των υποψηφιότητων για την τοπική αυτοδιοίκηση και στο Ηράκλειο. Ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα διεκδικήσει τον δημαρχιακό θόκο. Μιλώντας στον 984, ο ίδιος είπε ότι κατεβαίνει στο Δήμο Ηρακλείου, διεκδικώντας να εκλεγεί δημάρχος για μία τετραετία, καθώς η συνέχεια θα δοθεί από την παράταξη που συγκροτείται. Στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, στα πλαίσια εκδήλωσης στο ξενοδοχείο Αστόρια, θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με το οποίο το
μέρα 25, θα κατέβει στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν προκηρυχθούν. Εκδήλωση μνήμης με θέμα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διοργανώνουν σήμερα 5η 18 του μήνα ο Δήμος Χανίων και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Στην Κρήτη έφτασε το μεσημέρι για τις εκδηλώσεις μνήμης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκίνησε η καταγραφή διάσωση του πολύτιμου ιστορικού αρχείου του Δήμου Οροπεδίου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που χρονολογείται από το 1900, χρονιά συστάσεως των κοινοτήτων στην Ελλάδα. Στο 100 ετών αρχείου περιλαμβάνονται και διασώσονται ιστορικά έγγραφα ντοκουμέντο, όπου καταγράφονται αποφάσεις, έγγραφα, υλογραφία, ημερολόγια που δείχνουν την πολιτική, οικονομική, αγροτική, κοινωνική, πολιτισμική πορεία, ανάπτυξη του τόπου. Η καταγραφή θα γίνεται από 3 ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και 8 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σχεδόν έθριος αναμένεται ότι θα παραμείνει ο καιρός στις επόμενες ημέρες στην Κρήτη, με διακυμάνσεις της θερμοκρασίας προς τα πάνω μέσα στο Σαββατοκύριακο, είπε ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας στον 984. Υψηλή παραμένει ακόμα και η θερμοκρασία της θάλασσας, που ευνοεί τις βουτιές για ντόπιους και επισκέπτες. Ωστόσο, από τη Δευτέρα σταδιακά φαίνεται πως τα δεδομένα αλλάζουν, καθώς αναμένονται σε όλο το νησί βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ομολογουμένως, οι ανατολικές περιοχές του νησιού στην παρούσα φάση αδικούνται, θα λέγαμε, μιας και οι δυτικές περιοχές και στην έναρξη της προηγούμενης αλλαγής, δηλαδή εδώ και μία εβδομάδα, είδαμε αξιόλογα βροχομετρικά να σημειώνονται, ιδιαίτερα στα ορεινά, τα μεγαλύτερα φυσικά στα Χανιά, δευτερευόντως στο Ρέθινο, αλλά πολύ καλά πήγε και το οροπέδιο Λασιθίου, πάρα πολύ καλά, θα έλεγα ότι πρωτοστάτησε σχεδόν και σε ολόκληρη την Κρήτη σε ύψη βροχής, αλλά ήταν καθαρά τοπικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα τώρα, το καλό είναι ότι οι θερμοκρασίες τουλάχιστον νομίζω ότι θυμίζουν φθινόπωρο, είμαστε στο φθινόπωρο. Κατά τα άλλα, οι καιρικές συνθήκες όσον αφορά τη συννεφιά είναι και αυτές, επειδή έχουν μια περιοδικότητα, είναι νεφώσεις αρκετά αυξημένες στην προηγούμενη περίοδο, γιατί θα τις δούμε τώρα να αλλάζει λίγο πάλι το σκηνικό, δείχνουν και αυτές φθινόπωρο. Το καλό είναι ότι οι άνεμοι δεν ενισχύονται ιδιαίτερα, έχουμε πρόσκαιρες και μόνο μικροεντάσεις του βοριά, αλλά χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Και βέβαια όσον αφορά το κομμάτι και του νότου, είναι πάρα πολύ καλές συνθήκες. Και εκείνο που είναι ακόμα καλύτερο για τον τόπο μας, και αυτό νομίζω πρέπει να διακηρύττουμε, εδώ είναι που ξεχωρίζουμε, είναι η θερμοκρασία στη θάλασσα. Η θερμοκρασία στη θάλασσα στα βόρεια είναι κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου, ανατολικά-δυτικά στα πελάγη μας είναι 24 και στο νότο έως και 25. Φανταστείτε λοιπόν. Αυτό σημαίνει απλά και πρακτικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τα μπάνια μας. Βέβαια, οι θερμοκρασίες είναι κατά τις υψηλότερες και από τις θερμοκρασίες του αέρα, της ατμόσφαιρας δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι που έπρεπε να προβάλλει ο τόπος μας σε αυτή την περίοδο που οι ξένοι ακόμα να ζητούν τις διακοπές. Και νομίζω ότι πρώτη απ' όλα βέβαια θα πρέπει να το απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι. Με το καλύτερο αποτέλεσμα έγινε για μία ακόμα χρονιά η διαδικασία εγγραφής παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Συνολικά 307 παιδιά έγιναν δεκτά στους 6 παιδικούς σταθμούς του Δήμου, σε Αμουδάρα, Πολύδροσο, Αγία Μαρίνα, Αγία Πελαγία, Κρουσόνα και Τίλισο, το 100% δηλαδή των αιτήσεων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής. Επιστημονική μερίδα με θέμα Χριστιανισμός και Πολιτισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο με πρωτοβουλία Δήμου και Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με συνδιοργανωτές του Σύνδεσμου Εφημέριων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Θεολόγων. Η θεατρική ομάδα καθηγητών Ελμένου Μυρακλείου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Η Τρικυμία του Σέξπιρ», Παρασκευή 19, Σάββατο 20 του Οκτώβρη, στις 9 στο Αστόρια. Η θεατρική ομάδα των καθηγητών, στηρίζοντας ενεργά το Σύλλογο Φίλων Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αναγέννηση, θα διαθέσει τα έσοδα από την παράσταση της Παρασκευής 19 του μήνα για να ενισχύσει το έργο του Συλλόγου. 41χρονο συνελήφθη από τη λιμενική αστυνομία, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει με το πλοίο της γραμμής λαθρέα καπνικά προϊόντα. Κατασχέθηκαν 1030 πακέτα τσιγάρων, καθώς και 7 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων εκαστή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν επίσης 46 τεμάχια ρούχων μαϊμού, 9.120 ετικέτες και λογότυπα, τα οποία επρόκειτο πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για την παραποίηση ειδών ρουχισμού, 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.
Σε ένα ακόμα πληστηριασμό αλλιευμάτων προχώρησε το κεντρικό λιμενέρχειο Ηρακλείου. Πρόκειται για 70 κιλά διάφορα ψάρια, 30 κιλά σουπιές, καλαμάρια και περίπου 80 κιλά γαρίδες. Η τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία ορίζεται από το κεντρικό λιμενέρχειο σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα αλλιεύματα κατασχέθηκαν καθώς ο καπετάνιος της μηχανότρατας μέσω των δορυφορικών συστημάτων που φέρει κάθε σκάφος διαπιστώθηκε ότι εισήλθε σε περιοχή απαγορευμένης αλλίας χωρίς να έχει ειδοποιήσει την οικία λιμενική αρχή. Από τον κατάπλου στο λιμάνι, κατά την αλλιευτική επιθεώρηση, διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν τηρούσε το ημερολόγιο αλλίας, δηλαδή δεν κατέγραφε όλες τις ψαριές που έκανε. Συνταξιούχος αστυνομικός απείλησε με όπλο θυροφύλακες και τράπηκε σε φυγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Κυνηγούσε μαζί με ένα ακόμα άτομο που συνελήφθη παράνομα με προβολέα. Τέσσερις Πακιστανοί κατηγορούνται ότι έδεσαν και έδιραν αστυνομικό στην οίκαια. Άνδρες της άμεσης δράσης τον εντόπισαν μέσα στα αίματα. Οι μετανάστες καταγγέλουν ότι ο αστυνομικός τους απείλησε μαζί με άλλα δύο άτομα. Ο αστυνομικός ισχυρίζεται ότι ήδη να κινούνται ύποπτα και τους ακολούθησε. Στο νοσοκομείο βρέθηκαν τέσσερις γυναίκες, επιβάτες αυτοκινήτου, που έπεσε στις μπάρες στο Σκαλάνι σήμερα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εξαιτίας ενός ζώου που πετάχτηκε στο δρόμο. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχουν περιθώρια τροποποίησης του προϋπολογισμού της κυβέρνησής του για το 2019, ο οποίος υποβλήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες και αξιολόγηση και θεωρείται πως αποκλίνει από τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής της Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι, από την πλευρά του διεμήνησε: «Ας μην διεννοηθούν να μας στείλουν επιτρόπους, τρόικες, μικρούς και μεγάλους ιδιοκτήτες». Δήλωσε βέβαιως ότι ο ιταλικός προϋπολογισμός θα εγκριθεί από το Ιταλικό Κοινοβούλιο και θα τεθεί σε εφαρμογή. 44 μετανάστες που διασώθηκαν στη θάλασσα από εμπορικό πλοίο οδηγήθηκαν στη Μάλτα έπειτα από δύο ημέρες αβεβαιότητας μετά την άρνηση της Ιταλίας να τους υποδεχθεί, όπως ανακοίνωσαν οι μαλτέζικες ένοπλες δυνάμεις. Φρικιαστικές λεπτομέρειες θανάτου του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη μέσα στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη, καθώς να βασανίστηκε με την απώλεια μελών του σώματός του πριν αποκεφαλιστεί. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των βίων επεισοδίων που ξέσπασαν στη διάρκεια κινητοποιήσεων στην ΑΙΤ την Τετάρτη με αφορμή ένα σκάνδαλο διαφθοράς με τους διαδηλωτές να απαιτούν την παρέτηση του Προέδρου της χώρας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό για τον Όφη. Με τον νέο πρόεδρο της ΕΠΑΕ να εύχεται από το Ηράκλειο το θετικό αποτέλεσμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 85-80 την Μπασκόνια στη Βιτόρια και έδειξε από νωρίς πως θα είναι πολύ δυνατός στην φετινή Euroliga. Αφυπνίστηκε η Ζακλήρης έπειτα την ήττα στην πρεμιέρα και πέρασε με διπλό από την Τουρκία, ενώ το 2-2 έκαναν Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας επικράτησε με 93-79 της Ανατολού Εφές, ίδρωσε η Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Κίμκι του Μπαρτζόκα, αλλά τελικά επικράτησε στην πόλη με 93-85. Ο Προμηθέας έκανε το 2-2 στο Champions League του μπάσκετ, κερδίζοντας μετά από μεγάλη μάχη την Πάτρα με 79-77 την Ολύμπια Λουμπλιάνας. Πένθος για την οικογένεια του Εργοτέλη με το θάνατο του 37χρονου Κωνσταντίνου Νέγκα, γιου του πρώην οικονομικού διευθυντή της ΠΑΕ. 984. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Κρήτη. Οι ανέμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφορέου στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγγέλα Δουλγεράκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Φακιανάκης. Καλό σας μεσημέρι. 984. Αληθινή ενημέρωση.